Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε εδώ στο Μεταπόντιο και στο Εστία TV τον αντιπρόεδρο της ελληνικής κοινότητας του Τάραντος, Μαρία Κάλλας. Είναι ο Αντώνης Γεωργόπουλος, ο οποίος ζει στον Τάραντα, αγωνίζεται για την ελληνική κοινότητα ως αντιπρόεδρος. Και θα ήθελα, Αντώνη μου, να λέγαμε δύο κουβέντες για αυτό που έγινε σήμερα εδώ στο Μεταπόντιο πρώτα. Πώς σου φάνηκε, πώς ήταν, τι είδες και τις επόμενες μέρες τι να περιμένουμε. Γεια σας, καλησπέρα σας. Η ελληνική κοινότητα του Τάραντα Μαρία Κάλλας γεννήθηκε το 2015. Είμαστε αρκετά νέοι, περίπου έχουμε 2 χρόνια. Η ελληνική κοινότητα έχει σαν στόχους την, όπως λέμε στην Ιταλία, την diffusione, την εξάπλωση της ελληνικής κουλτούρας, και αγωνιζόμαστε στην Πούλια ειδικά για να φτάσουμε αυτό το στόχο. Έχουμε κάνει μερικά πράγματα στο τελευταίο 1,5 χρόνο. Κάναμε το τριήμερο το Δεκέμβριο με το όνομα Giornate Elleniche. Ελληνικές ημέρες. 3 ημέρες που είχαμε φιλοσοφία, είχαμε κουλτούρα, είχαμε σπετάκολοι. Και πήγε αρκετά ωραία. Κάναμε τον Φεβρουάριο, 9 Φεβρουαρίου, την Giornata della Lingua. Η μέρα της γλώσσας. Που μαζί με την κοινότητα είχαμε τα πανεπιστήμια, το Lecce, το Taranta, το Brindisi, είχαμε τη Soprintendenza Lecce, Bari e Taranto, είχαμε κάπου 20 σχολεία. Που κάνουν κλασικές σπουδές από το Μπάρι, από το Λέτσε, από το Τάραντα και από την Βασιλικάτα. Η Βασιλικάτα για μας είναι μια περιοχή πολύ σημαντική, γιατί είναι, πώς να σας το πω, La Magna Grecia, η Μεγάλη Ελλάδα, είναι στην Βασιλικάτα και στην Πούλια. Είμαστε πολύ ενωμένοι σε αυτό και γι' αυτό. Και γίνονται και ενέργειες από κοινού, ε? Ασφαλώς, όπως το Festival di Metaponto. Festival di Metaponto είναι η πρώτη φορά, και το λέω ειλικρινά, η πρώτη φορά στην Ιταλία που γίνεται ένα festival τόσο μεγάλο, που 2 ρεγιόνι, όπως η Πούλια και η Βασιλικάτα, συσσωνούνται. Ενωθήκαν. Και είδαμε και πολλούς πολιτικούς σήμερα εδώ. Είδαμε και πολλούς δημάρχους από τις 2 περιοχές. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Εμείς το βλέπουμε και από τη Λοκαντίνα, που εσείς ήδη πολύ καλά δείξατε από μερικές μέρες. Είναι αρκετοί δήμαρχοι που συμμετέχουν. Ενεργά και υποστηρίζουν. Και υποστηρίζουν. Από τον Τάραντα, Τζινόσα, Παλατζάνο, Μασάφρα, Μπερνάλντα. Είναι πάρα πολύ, εύχομαι να μην έχω ξεχάσει, έχω ξεχάσει μερικά. Να έχετε εργαστεί τόσο πολύ, έχετε εργαστεί όλοι τόσο πολύ, και πρέπει να σας δώσουμε συγχαρητήρια και εμείς από την Ελλάδα για αυτό που έχετε κάνει, και έχετε κουραστεί πάρα πολύ ήδη και παρακολουθούμε κάτι πολύ όμορφο που εξελίσσεται. Εμείς το πιστεύουμε, γιατί εμείς έχουμε την ιδέα ότι εμείς οι Έλληνες που είμαστε στο εξωτερικό έχουμε l'obbligo. Έχουμε την υποχρέωση. Υποχρέωση να πάμε μπροστά, να μην κατεβάζουμε το κεφάλι, να μην δείχνουμε ότι είμαστε μια χώρα ξεπεσμένη. Ακριβώς. Ότι έχουμε προβλήματα, όλοι έχουμε προβλήματα, μα κοιτάμε να πάμε μπροστά και κοιτάμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε. Και εδώ είναι η μεγάλη Ελλάδα που είμαστε και έχετε μεγάλο βάρος εσείς. Και το κουβαλάτε και το πάτε πολύ καλά. Και ακόμα μεγαλύτερο, και υπάρχει μια κίνηση από ό,τι φαίνεται για να ξανανιώσουν αυτές οι ιδέες μεγάλης Ελλάδας σε όλη την κάτω Ιταλία. Ασφαλώς, εδώ θέλουμε, μιλάμε για το κοσιντέτο άρκο ιόνικο. Έχουμε την Πούλια, έχουμε την Βασιλικάτα, Λουκάνια, όπως ξέρουν οι Αμερικοί, έχουμε την Καλάμπρια, που είναι 3 ρεγιόνι, 3 περιοχές, δήμοι, που η Μάγνα Γκρέτσια είναι molto importante, και αυτό πρέπει να έχει la giusta importanza, πρέπει να το ενθαρρύνουμε αυτό το, συγγνώμη για τα ελληνικά, γιατί είμαι τώρα 30 χρόνια στην Ιταλία και τα έχω χάσει. Εδώ έχεις γεννηθεί νομίζω, Αντώνη. Εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα, αλλά από τριών χρονών. Όπως είχαμε πει, ναι, γιατί είχαμε μιλήσει για το εκπληκτικό έργο και τηλεφωνικά που είχατε κάνει, που έχετε κάνει και συνεχίζετε να κάνετε με την κοινότητα αυτή του Τάραντος στην ελληνική
την Μαρία Κάλλας, που έχει το όνομα Μαρία Κάλλας, είναι ένα καταπληκτικό έργο. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια πραγματικά και από την Ελλάδα που θα προβληθεί βεβαίως και από όλο τον κόσμο που θα πάει το μήνυμα. Γιατί το Εστία TV απλώνεται και σε όλη την ελληνική ομογένεια και θα γίνει γνωστό το έργο σας και στις υπόλοιπες κοινότητες ελληνικές του εξωτερικού. Οι οποίες βεβαίως έχουν περάσει από το Εστία TV και θα περάσουν πολλές ακόμα. Γιατί εμείς αυτό που κάνουμε είναι ακριβώς αυτό: να ενθαρρύνουμε αυτές τις προσπάθειες για αναγέννηση των ελληνικών αξιών και να μην σκύβουμε το κεφάλι. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια λοιπόν σε όλες και όλους σας στην ελληνική κοινότητα. Θα είμαστε μαζί, θα προχωράμε μαζί και θα κάνουμε και εμείς από τη μεριά μας ό,τι μπορούμε περισσότερο για να αναδείξουμε αυτές τις προσπάθειες και αυτό το πολύ μεγάλο έργο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε εμείς.